μη γεννήσεις κοριτσάκι. Που γιορτάζουν σήμερα οι άνθρωποι, όπου θα πρέπει να απελευθερωθούν άπαντες από ένα σύστημα το οποίο καταπιέζει άπαντες και χρησιμοποιεί τους μεν να τρώνε τους δε. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω, εγώ που έχω κοριτσάκια και αγαπώ βεβαίως τους ανθρώπους και φυσικά τις γυναίκες, γιατί με αυτή ζω και με αυτού ζω. Και όλα αυτά τα χρόνια κοιτάμε ακριβώς τι συμβαίνει και πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να απελευθερωθούν από τα δεσμά και όσο προχωρούν οι χρόνοι έχουμε να αναπολούμε απλώς νίκες. Και χαμένες μάχες. Μάχες οι οποίες αφορούν στο αυτοδίκαιο ουσιαστικά να μπορούν να πατούν οι άνθρωποι στα πόδια τους, να έχουν τα ίδια δικαιώματα, καλύτερα δικαιώματα και καλύτερες στιγμές. Όταν ένα κοριτσάκι γεννήθηκε όπως το δικό μας πριν από λίγες μέρες, δεν ξεκινάμε με τους ίδιους κανόνες όπως ένα αγοράκι, βέβαια και οι δύο, πάνω στον πάγκο του χασάπι. Και βεβαίως θα πρέπει να μάθεις και τα ηθικά και τα άγια της φυλής, ότι πρέπει να σέβεσαι τον άνδρα και ουσιαστικά να σέβεσαι και το σύστημα και βεβαίως πρέπει να υποτάσσεσαι και βεβαίως θα πρέπει να κοιμάσαι ακόμα θες δε θες και ακόμα θα πρέπει και να κάνεις και τις ερωτικές πώς να το πούμε, τις ερωτικές δεν είναι γιατί δεν υπάρχει συναίσθημα, μάλλον τις σεξουαλικές του συζύγου, διότι έτσι πρέπει. Και η ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα και οι δυο μαζί να φοβούνται το σύστημα. Η γυναίκα ελεύθερη από τον άντρα και οι δυο μαζί έξω από το σύστημα. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω, γιατί αλλιώς θα βλέπουμε τη ζωή από την κλειδαρότρυπα. Γιατί αναγκαστικά θα υστερεί κάπως στην μπάλα και στα μαθηματικά. Μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, γιατί πώς θα εξελιχθεί το επώνυμο του ντάντι που δεν έχει επιλεχθεί. Μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, γιατί δεν θα έχει φαλό και έτσι τι θα καμαρώνεις ένα δεύτερο αφαλό. Εσείς πώς πήγαινε, κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Εξαιρετικός ο Νανούρης. Εξαιρετικός γιατί. Μην κοιτάς τον Πάπη όταν μου μιλάμε. Εμένα θέλω. Εξαιρετικός ο Νανούρης, λέω, που έβαλε αυτούς τους στίχους πάνω στη μουσική του τραγουδιού. Μια ωραία πεταλούδα. Γιατί δείχνει ένα φημιστικό τραγούδι από έναν άντρα, καταρχήν είναι ένα υπέροχο δώρο. Γιατί σήμερα είναι μια μέρα, όχι μια μέρα που αγωνίζονται οι γυναίκες, είναι μια μέρα που υπενθυμίζουμε ότι οι γυναίκες αγωνίζονται κάθε μέρα, έτσι. Να το ξαναβάλουμε πάλι το τραγουδάκι, πάρεις πάρα πολύ. Έχουμε όμως να δείξουμε παρακαλώ. Και το βίντεο μας. Θα το δείξω, δεν θα σκόψω καθόλου χρόνο. Εντάξει. Θέλω πολύ, ρε Θανάση, να το ξανακούω. Όχι από την αρχή. Από τη μέση και μετά, έτσι, το βάλουμε fade in. Ωραία, αν το βρείτε από τη μέση, το βάλουμε. Θα μπορούμε, ναι, ο Θανάση θα μπορεί και τα παιδιά πάνω. Θάνο! Είσαι φοβερός, δε Θανάση, είσαι φοβερός. Και πώς πήγαινε, Μη γέννησες κοριτσάκι. Αφού τραγουδά σε ράγκα, δεν. Γιατί δεν ξέρει, θα υστερεί, λέει, στην μπάλα και στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά. Αυτό είναι. Και μετά λέει. Μη γεννήσεις
γεννήσεις κοριτσάκι. Γιατί πώς θα ανελιχθεί σε μια θέση εργασίας που απαιτεί να ηγηθεί. Μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι. Γιατί μοιάζει φυσικό πως η εναλλαγή συντρόφων σπορ είναι αγοριστικό. Μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι. Γιατί θα είναι αρνητικό να μη μοιάζει στο θεούλι που έχει βήλο αρσενικό. Κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι, μη γεννήσεις κοριτσάκι. Γιατί άντε να της πεις πως τα στερεότυπα τους είναι γέννημα οργής, μιας οργής λόγω της άγνοιας και της υποταγής, της διπολικής παρανοίας, της ίδιας συνταγής. Και θα πρέπει τώρα, κόρη μου, να τα αποδομείς. Πας και διαλυθεί η βρώμα της πατριαρχικής οσμής. Γι' αυτό κάψε διακρίσεις, σεξισμό και ρατσισμό, και ένα φίλο που βολιάζει στο φαλόχο κεντρισμό. Φτιάξε εσύ τη δύναμή σου, δεν είναι βιολογική, και με τη γροθιά σου σπάσε τι κρατούσα λογική. Σοφία μου. Ωραίο να το κάνει, να στο κάνει δώρο και ο πατέρας και όλες. Εξαιρετικός Νανούρης. Γιώργο, ο υπουργός έχει και δύο, έχει και ένα αγόρι, έχει και δύο μικρά κοριτσάκια. Και να σας ζήσω. Και θέλω να σας πω λοιπόν και να σας ρωτήσω, όταν βλέπατε αυτό το ακούγατε αυτό το τραγούδι, να μην κάνεις κοριτσάκι. Τάσο εσύ που έχεις κάνει δύο κοριτσάκια. Είναι και είσαι υπουργός εργασίας στην προκειμένη περίπτωση. Κώστα, καταρχήν εμείς κινούμαστε από τις ιδέες μας. Δεν είναι δουλειά για μας η πολιτική, δεν ήταν ποτέ δουλειά η πολιτική και δεν θα είναι ποτέ δουλειά η πολιτική. Μας παρακινούν οι αγάπες μας. Άλλο ήθελα να το πάω. Ναι. Δεν ένιωθες σαν μπαμπάς ότι περνάνε σε ένα πιο δύσκολο κόσμο? Θα αλλάξουμε κόσμο. Τα πράγματα, θα αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ δεν το βάζω κάτω. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι που βάλαμε και στην αρχή για όσους δεν το είδατε, που λέει «Να μην κάνεις κοριτσάκι». Γεια σας. «Να μην κάνεις κοριτσάκι». Γιατί αναγκαστικά θα υστερεί.